Κύριε Υπουργέ, κυρία Αναπληρώτρια Υπουργέ, dear Carol, κυρίες και κύριοι, είναι πραγματικά πολύ μεγάλη η χαρά μου που παραβρίσκομαι σήμερα στην ολοκλήρωση μιας πολύ σημαντικής δωρεάς. Μιας δωρεάς η οποία ξεκίνησε πριν από 8 χρόνια, όταν η τότε διοίκηση του νοσοκομείου, σε συνεργασία με το Υπουργείο, μίλησε με τον ΟΠΑΠ και πρότεινε στην εταιρεία ένα μακροχρόνιο σχέδιο ανακαίνησης όλων των υποδομών των δύο μεγαλύτερων παιδιατρικών νοσοκομείων της χώρας. Χρειάστηκαν 8 χρόνια για να φτάσουμε στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα και πολλή προσπάθεια από όλους τους εμπλεκόμενους. Θέλω να ευχαριστήσω την καθεμία και τον καθένα ξεχωριστά. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι εύκολο να ανακαινίζει κανείς εν κινήσει ένα νοσοκομείο, το οποίο πρέπει να βρίσκεται, δύο νοσοκομεία, τα βλέπουμε ουσιαστικά ως μία ενότητα, τα οποία βρίσκονται και πρέπει να βρίσκονται σε διαρκή επιχειρησιακή ετοιμότητα. Τα καταφέραμε όμως και παραδίδουμε σήμερα στους γονείς, στα παιδιά, στους μικρούς μας ασθενείς, αλλά και στους εργαζόμενους, δύο υπερσύγχρονα νοσοκομεία. Μίλησαν οι προλαλήσαντες για τις σημαντικές παρεμβάσεις οι οποίες έχουν γίνει. Μιλάμε για δύο νοσοκομεία συνολικής δυναμικότητας 564 κρεβατιών, τα οποία τώρα έχουν τις υποδομές που τους αξίζουν. Και βέβαια έχουν και τα χρώματα και τη χαρά την οποία πρέπει να αποπνέει ένας χώρος που απευθύνεται στους πιο ευαίσθητους συμπολίτες μας, στα παιδιά. Δεν νομίζω ότι, όπως είπε και η Υπουργός, ότι έχει υπάρξει γονιός και μου συμπεριλαμβανομένου, ο οποίος δεν έχει φέρει το παιδί του σε ένα από τα δύο μεγάλα παιδιατρικά μας νοσοκομεία. Και πιστεύω ότι όλοι θυμόμαστε ποια ήταν η εικόνα των νοσοκομείων αυτών πριν την ανακαίνιση και ποια είναι η εικόνα των νοσοκομείων αυτών σήμερα. Κάνουμε πράξη λοιπόν σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα την δέσμευσή μας να παρέχουμε ποιοτικές υποδομές για τους ασθενείς μας αλλά και για τους εργαζόμενους οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Η προσπάθεια αυτή είναι μια προσπάθεια διαρκής. Έχουμε σημαντικούς πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης προκειμένου να παρέμβουμε σε βασικές νοσοκομιακές υποδομές της χώρας. Αλλά θα τονίσω ότι θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μας και με τον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος στάθηκε αρρωγός στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και κατά τα δύσκολα χρόνια της πανδημίας του COVID και θα στέκεται αρρωγός και στη συνέχεια, καθώς θα συνεχίζουμε αυτή την προσπάθεια εξυγχρονισμού του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Θέλω και πάλι να συγχαρώ τον ΟΠΑΠ για αυτήν την σημαντική δωρεά. Μεγάλες επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται ότι έχουν μια υποχρέωση να επιστρέφουν στην κοινωνία ένα σημαντικό κοινωνικό μέρισμα. Δεν αποτελεί απλά μια τυπική υποχρέωση στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Νομίζω ότι όλες οι σύγχρονες επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται τον ρόλο τους σε αυτήν την δύσκολη κατάσταση την οποία όλοι πρέπει να αντιληφθούμε, διαφορετικά από ό,τι την αντιλαμβανόντουσαν στο παρελθόν. Και είμαι σίγουρος ότι και ο ΠΑΠΟΣ, μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις, θα συνεχίσει αυτό το πρόγραμμα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης με ακόμα μεγαλύτερο ενθουσιασμό, ειδικά τώρα που θα έχει διαπιστώσει πόσο μεγάλη υπερεξία μπόρεσε να προσθέσει στα δύο παιδιατρικά μας νοσοκομεία. Οπότε και πάλι ευχαριστώ τον ΟΠΑΠ για αυτή τη σημαντική δωρεά. Συγχαρητήρια σε όσες και σε όσους εργάστηκαν για να την φέρουν εις πέρας. Και βέβαια επιτρέψτε μου και μία καταληκτική σκέψη. Οι υποδομές είναι πολύ σημαντικές, χωρίς όμως τους ανθρώπους που στελεχώνουν τα νοσοκομεία, αυτά δεν μπορούν να κάνουν από μόνος τους τη διαφορά. Το Υπουργείο Υγείας έχει δεσμευθεί και έχει υλοποιήσει σημαντικές επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Προφανώς αυτές θα συνεχιστούν και με τον νέο διαγωνισμό για τις μόνιμες θέσεις προσωπικού γιατρών και νοσηλευτικών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και όπου υπάρχουν
ελλείψεις, όπως ενδεχομένως μπορεί να υπάρχουν και στα δύο παιδιατρικά μας νοσοκομεία. Το Υπουργείο πάντα θα σπεύσει έτσι ώστε να τις καλύψει όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Και πάλι λοιπόν, ευχαριστώ. Αναμένω να ξεναγηθώ με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό στις καινούργιες υποδομές τις οποίες ανακαινήσατε και να ευχηθώ και ισανότερα. Ευχαριστώ πολύ.